Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Δόβολος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μια νέα σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια μουσική γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ της Νέας Ρώμης, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης και της Παλαιάς. Εννοούμε ακριβώς την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική και τις προεκτάσεις της. Τις προεκτάσεις όπως αυτές εντοπίζονται κατά τους πρωτοχριστιανικούς και μεσαιωνικούς χρόνους, αλλά και μέχρι τις ημέρες μας. Μαζί θα σεργιανίσουμε στα παράλληλα μελωδικά μονοπάτια που ακολούθησαν μέσα στους αιώνες δύο μεγάλες μουσικές παραδόσεις, αυτές του Βυζαντίου και του Δυτικού Εκκλησιαστικού Άσματος, παραδόσεις με ιστορία σχεδόν 2.000 χρόνων, καθότι οι ρίζες τους εντοπίζονται στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, ενώ η παράλληλη πορεία τους φτάνει στο σήμερα με αρκετές περιόδους σύγκλησης, αλλά και απόκλησης μεταξύ τους. Στον πρώτο κύκλο εκπομπών μας θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα ταξιδέψουμε στην πόλη Ιερουσαλήμ των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Θα φανταστούμε τους πρώτους χριστιανούς να χρησιμοποιούν παλιές μελωδίες ή να επινοούν καινούργιες για να επενδύσουν ύμνους της νέας θρησκείας και να λατρέψουν τον σωτήρα τους. Αυτές οι μελωδίες πιθανότατα αποτέλεσαν την πρώιμη κοινή βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν οι εκκλησιαστικές μουσικές παραδόσεις Ανατολής και Δύσης. Από τα χρόνια εκείνα σώζεται η μελωδία ενός μονάχα ύμνου σε ένα χειρόγραφο που βρέθηκε στην Οξύρινχο της Αιγύπτου. Χρονολογείται στα τέλη του 3ου αιώνα. Ο ύμνος, γραμμένος στα ελληνικά της εποχής, απευθύνεται στην Αγία Τριάδα και ξεκινάει με τη φράση «Σε, Πάτερ κόσμων, Πάτερ αιώνων, μέλπο με νομού». Τον ακούμε ερμηνευμένο από τη χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών σε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής τον Μάρτιο του 2015. «Σε, Πάτερ κόσμων, Πάτερ αιώνων, μέλπο με νομού, πάσετε Θεού λόγι μη δούλε, όσα κόσμος έχει προς επουρανίων Αγίος ελάων». Ακούσαμε από τη χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών τον ύμνον «Σε, Πάτερ κόσμων», η μελωδία του οποίου αποτελεί το μοναδικό αυθεντικό δείγμα πρωτοχριστιανικού ύμνου. Ο ύμνος αυτός, όμως, δεν κατάφερε να παγιωθεί σε καμία από τις παραδόσεις των χριστιανικών εκκλησιών. Αντίθετα,
Ένας άλλος πρωτοχριστιανικός ύμνος, επίσης γραμμένος στα ελληνικά, διαδόθηκε Εβραίος, μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και ψέλνεται μέχρι σήμερα σε όλο το χριστιανικό κόσμο στην ακολουθία του Εσπερινού. Είναι ο επιλίχνιος ύμνος, γνωστός και ως «Φως Ιλαρών». Σε αυτόν θα αφιερώσουμε το υπόλοιπο της σημερινής μας εκπομπής. Αρχικά θα ακούσουμε τη λεγόμενη αρχαία εκδοχή του, όπως πρωτοεμφανίζεται στα χειρόγραφα του 17ου αιώνα. Η ερμηνεία της σημειογραφίας έγινε από τον Σίμωνα Καρά, ενώ η ηχογράφηση που ακολουθεί είναι από εμφάνιση του Βυζαντινού χορού Φιλαθονίτε το έτος 2013 υπό τη διεύθυνση του Δημητρίου Μανούση. Ήταν ο πρωτοχριστιανικός ύμνος «Φως Ιλαρών» στην πιο παλιά καταγεγραμμένη εκδοχή του από τον 17ο αιώνα, η οποία πιθανώς απηχεί μία παλαιά βυζαντινή μελωδία. Έψαλε ο βυζαντινός χορός Φιλαθονίτε υπό τη διεύθυνση του Δημητρίου Μανούση. Συνεχίζουμε με την ίδια εκδοχή του ούτως λεγόμενου αρχαίου «Φως Ιλαρών», όπως έφτασε στις μέρες μας μέσω της προφορικής παράδοσης της Κωνσταντινούπολης, διανθισμένο και μελωδικά ανεπτυγμένο σύμφωνα με τις τεχνικές επεκτάσεις του 18ου αιώνα. Ψάλλει ο Αγιορείτης μοναχός και ιερέας πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας. Ο ήχος είναι δεύτερος. Oh.
ακούσαμε τον πρωτοχριστιανικό ύμνο «Φως Ιλαρών», ερμηνευμένο από το Αηδόνι του Αγίου Όρους, πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα, όπως ήταν ευρύτερα γνωστός, ο οποίος απεβίωσε το 1992 σε ηλικία μόλις 56 ετών. Άλλη μία παρόμοια εκδοχή, αυτή τη φορά από την πατριαρχική προφορική παράδοση, θα ακούσουμε από τη φωνή του Θρασίβουλου Στανίτσα από τον Εσπερινό της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 1959 από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Συμψάλλουν μαζί του η Πατριαρχική Χορή καθώς και οι ιερείς και οι ιεράρχες της Πατριαρχικής Αυλής. Oh.
ακούσαμε τον επιλίχνιο ύμνο «Φως Ιλαρών» από ηχογράφηση της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 1959 από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Ακούστηκαν ο αείδημος Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλος Στανίτσας, πλαισιούμενος από τους πατριαρχικούς χορούς, καθώς και από ιερείς και ιεράρχες της Πατριαρχικής Αυλής. Αν και αυτή η εκδοχή του ύμνου υπήρξε αρκετά διαδεδομένη σε όλον τον ελληνόφωνο ψαλτικό κόσμο, τελικά αυτή που καθιερώθηκε ως σκηνή είναι η μελοποίηση του Ιωάννη Σακελαρίδη, ο οποίος έδρασε από τα τέλη του 19ου μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα στην Αθήνα. Ο Σακελαρίδης, αντίπαλος της τετραφωνίας, αλλά υποστηριχτής του εξευρωπαϊσμού του Βυζαντινού μέλους, εισήγαγε μία απλοϊκή, τρίφωνη εναρμόνιση πολλών παραδοσιακών μελωδιών, ανάμεσά τους και του Φως Ιλαρών. Ακούμε εδώ τη μελοποίηση Σακελαρίδη από τη χοροδία του Σπύρου Καψάσκη, μαθητή και διαδόχου του Σακελαρίδη, στο αναλόγιο της Αγίας Ειρήνης στην Οδό Αιώλου. Η ηχογράφηση είναι πιθανότατα από τη δεκαετία του 60. Ακούσαμε την τρίφωνη εκδοχή του Φως Ιλαρών, σύνθεση Ιωάννη Σακελαρίδη.
ηχογράφηση από τη χοροδία του Σπύρου Καψάσκη στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η πρώτη φωνή της εκδοχής αυτής αποτέλεσε τη βάση για την πανελληνίως διαδεδομένη μελωδία του ύμνου, η οποία ψάλεται στους ναούς μέχρι και τις ημέρες μας. Συνεχίζουμε με τη λατινική εκδοχή του ύμνου, η οποία ξεκινά με τη φράση «Lumen Hilare» σε γρηγοριανό μέλος. Ψάλλει η χοροδία «Scola Cantorum Carolus Magnus» υπό τη διεύθυνση του Σταν Χόλαρντ. «Lumen Hilare», λοιπόν, η λατινική εκδοχή του πρωτοχριστιανικού ύμνου «Φως Ιλαρών», εδώ σε γρηγοριανό μέλος από την «Scola Cantorum Carolus Magnus». Συνεχίζουμε με τη ρουμανική εκδοχή του ύμνου «Lumina Lina», ψαλμένη από τις μοναχές της Μονής Βαράτεκ που βρίσκεται βορειοανατολικά της Ρουμανίας.
Ακούσαμε τις μοναχές της Μονής Βαράτεκ να ψέλνουν τον ύμνο «Λουμίνα Λίνα», που αποτελεί τη ρουμανική προσαρμογή του Φώση Λαρών. Συνεχίζουμε την περιδιάβασή μας στις ποικίλες μεταφράσεις και μελωδικές προσεγγίσεις του ύμνου από τους διάφορους χριστιανικούς λαούς με την ουγγρική αυτή τη φορά εκδοχή γνωστή ως «Ενίχε Βιλογκοσάγκα», ψάλλει η χοροδία των ελληνοκαθολικών ιερέων της Ουγγαρίας. «Ενίχε Βιλογκοσάγκα», η ουγγρική εκδοχή αυτή τη φορά του Φώση Λαρών, ερμηνευμένη από τη χοροδία των ελληνοκαθολικών ιερέων της Ουγγαρίας. Ακολουθεί η παλαιοσλαβωνική εκδοχή του ύμνου που φέρει τον τίτλο «Σβέτε τύχη». Η ηχογράφηση που ακολουθεί είναι με μοναχούς της ρωσικής μονής Σαββάτιεβα, οι οποίοι ψάλουν κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του Εσπερινού την παραδοσιακή μελωδία του ύμνου. Oh.
ήταν ο παλαιοσλαβωνικός ύμνος «Σβέτε τύχη», μεταφορά του γνωστού σε μας «Φωσιλαρών», ερμηνευμένος από τους μοναχούς της ρωσικής μονής Σαβάτιεβα. Η μελωδία που ακούσαμε ανήκει στην ψαλτική παράδοση «Σνάμενη», οι ρίζες της οποίας πάνε πίσω στην εποχή εκχριστιανισμού των Σλάβων τον 9ο αιώνα από τους Βυζαντινούς. Τους παλαιοσλαβωνικούς στίχους του ύμνου μελοποίησε στις αρχές του 20ου αιώνα ο Ραχμάνινοφ, με τη σύνθεσή του να εντάσσεται στο σταθερό ρεπερτόριο της ρωσικής εκκλησιαστικής πολυφωνικής παράδοσης. Ακούμε ηχογράφηση της σύνθεσης με τη State Russian Choir και την Κλάρα Κόρκαν από το δίσκο Ραχμάνινοφ Vesper του έτους 2006. Ήταν μια πολυφωνική σύνθεση του Σεργέι Ραχμάνινοφ πάνω στην παλαιοσλαβωνική μετάφραση του Φωσιλαρών από State Russian Choir και την Κλάρα Κόρκαν. Θα ακούσουμε τώρα μια επίσης πολυφωνική εκδοχή του ύμνου προερχόμενη αυτή τη φορά από την Κιεβική ψαλτική παράδοση. Οι στίχοι είναι μεταφρασμένοι στα αγγλικά. Ψάλλει η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Χοροδία Άγιος Σημεών. Oh,
ακούσαμε την κιεβική πολυφωνική εκδοχή της αγγλικής μετάφρασης του ύμνου «Φως Ιλαρών», ενός από τους πρώτους χριστιανικούς ύμνους που γράφτηκαν στα ελληνικά και που η ιστορία του μας πάει πίσω στα τέλη του 3ου ή τις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Και είναι πραγματικά θαυμαστό πως τα λόγια αυτά συγκινούν ακόμα και στις μέρες μας συνθέτες διαφορετικών μουσικών παραδόσεων και γλωσσών, ώστε να προτείνουν καινούργιες μελοποιήσεις του. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο μόλις 26 χρονών ο Γουάιν Πάρκ, ο οποίος βασισμένος σε μία αγγλική μετάφραση του ύμνου, διαφορετική από αυτήν που ακούσαμε προηγουμένως, συνέθεσε τη μελωδία που θα ακούσουμε τώρα από τους Gesualdo Six. Ακούσαμε μια πρόσφατη μελοποίηση της αγγλικής μετάφρασης του «Φως Ιλαρών» από έναν νεαρό Άγγλο συνθέτη, τον Owain Park, ερμηνευμένη από τους Gesualdo Six. Αντίστοιχες σύγχρονες συνθετικές προτάσεις συναντούμε και στο χώρο της νεοβυζαντινής ψαλτικής, με χαρακτηριστικότερη τη μελοποίηση του ύμνου σε ήχο Άγια από τον μουσικολόγο καθηγητή Γρηγόριο Στάθη. Εδώ, ηχογραφημένη από το χορό «Η Δομέστικη» υπό τη διεύθυνση του Γρηγορίου Παπαϊμανουήλ. Oh.
ήταν το «Φως Ιλαρών» σε ήχο τέταρτο «Άγια της Παπαδικής», μια σύγχρονη μελοποιητική πρόταση του μουσικολόγου Γρηγορίου Στάθη, ερμηνευμένη από τον Βυζαντινό χορό «Η Δομέστικη της Δράμας» υπό τη διεύθυνση του Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ. Με αυτό ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή με εκκλησιαστικές μελωδίες Ανατολής και Δύσης και το ιδιαίτερο αφιέρωμά μας στους πρώτους χριστιανικούς ύμνους. Ευχαριστούμε τον επιστημονικό μας συνεργάτη Γεράσιμο Παπαδόπουλο, καθώς επίσης και τον Θοδωρή Κουέλη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου. Φίλοι ακροατές, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε!